Ένα μπουκέτο λουλούδια θυμίζει ότι στο σημείο αυτό κόπηκε τόσο βίαια το νήμα της ζωής του 31χρονου Μανώλη. Η οικογένεια του βυθίστηκε στη θλίψη για το νεαρό παλικάρι που έφυγε τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του πόνο και όνειρα που δεν θα γίνουν ποτέ πράξη. Ο άτυχος μοτοσυκλητιστής, που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο Φίνικα. Λίγο ταχύτητα λένε ότι είχε, γλιστράει ο δρόμος πάρα πολύ. Ακούμπησε πάνω στο κράσπεδο, στο δέντρο και αυτό ήταν. Αμέσως μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, ασθενοφόρο μετέφερε το μοτοσυκλετιστή στο νοσοκομείο, ωστόσο τα τραύματα ήταν πολύ βαριά και ο άτυχος νέος δεν τα κατάφερε. Οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιούν ότι μπορεί χθες να σκοτώθηκε ο 31χρονος, αλλά αύριο θα έχει σειρά άλλος οδηγός σε μια μακάβρια λίστα θυμάτων που δεν έχει τέλος. Ναι, πρέπει να παίξει ο Φίνικα, θα παίξει ο Φίνικα και σκοτώθηκε, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εδώ είναι σε κακομοίρα, δεν παλεύονται. Νύχτα, 3 ώρα, 5 ώρα το πρωί, βλέπει και κάνει ράλι εδώ πέρα. Εγώ κάθομαι εδώ δίπλα και ακούω από το σπίτι μου του θεωρείου. Η οργή των κατοίκων έντονη, καθώς από τη μία οι οδηγοί κινούνται με ξέφρενη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο και από την άλλη, όπως υποστηρίζουν, οι υποσχέσεις για παρεμβάσεις έμειναν υποσχέσεις. Έτσι, η παραλιακή λεωφόρος μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Η τελευταία μας κινητοποίηση ήταν 31 του Οκτώβρη του 20 στη συμβολή των οδών Δολαψάκη με παραλιακή. Εκεί ήταν παρόν και ο κύριος Αναστασάκης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, και μας είχε υποσχεθεί ότι εντός 6 μηνών θα υπάρχει ή κυκλικός κόμβος ή φανάρια. Παρεμβάσεις ζητήθηκαν και για ένα δεύτερο σημείο. Και μια άλλη πραγματικά πολύ επικίνδυνη συμβολή Αχαιών και Παραλιακής. Είναι εκεί πιο πέρα που, αν θυμάστε, είχε πέσει ένα από τα πολλά θύματα, ο κύριος Λεονταράκης, ο αστυνομικός, ναι, ο αείμνηστος. Οι καταστηματάρχες έχουν κουραστεί να γίνονται μάρτυρες των πιο φρικτών σκηνών τροχαίων δυστυχημάτων σε ένα γαϊτανάκι θανάτου που δεν έχει τέλος. Έχετε δει πολλά τροχαία. Πάρα πολλά τροχαία. 4 θυμάμαι εγώ όσο καιρό είμαι εδώ. Σε αυτό το σημείο, στα 200 μέτρα που χρειάζεται ένα φανάρι εκεί και ένα φανάρι εκεί. Όπως είναι στο Τάλος Πλάζα το φανάρι, για ποιο λόγο να μην μπει και εδώ ένα φανάρι. Να κόβει ο κόσμος. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάνε, μέρα μεσημέρι. Η επιθυμία και οι ευχές μας είναι, ας είναι το τελευταίο θύμα αυτός ο νέος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Ο 31χρονος μοτοσυκλετιστής ήταν ο τρίτος νεκρός στους δρόμους του Ηρακλείου τα τελευταία 24 ώρα. Χθες άφησε την τελευταία του πνοή ο ηλικιωμένος που είχε παρασυρθεί το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, λίγο πριν την περιφορά του επιταφείου στην πλατεία της Φορτέτσας, από όχημα που οδηγούσε ανήλικος 17χρονος. Λίγες ώρες πριν το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από ανακοπή στο τιμόνι και μια τρελή πορεία επί της λεωφόρου Κνωσού, έσβησε και ένας 75χρονος.